Για 15η φορά σήμερα, start recording on the freaking server. Right now, do it. I think it's done. It's doing it. It's done. Μαζί μου, Greek Army. Correct. Όποτε θες το σφυράς. Ήδη έχουμε αργήσει. Νεραζίμ Κρύπτη είναι η πίστα μας. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο ματσάκι. Τζοτούν αντίον Hot Cookies. Ένα Zerg vs. Terran. All time favorite. Και πριν ξεκινήσουμε και θα φέρουμε και μετά και Hot Cookies, Skype και τέτοια. Άμα θες να μας πεις λίγα πράγματα για το Hardy Greek. Ο Hardy είναι ο αγαπημένος μου. Από τους καινούργιους, πραγματικά είναι από τους καλύτερους πιστεύω. Για Zerg. Ναι, ρώτησα εδώ το Hot Cookies μου που του αρέσει. Δεν ξέρω τώρα τι πιστεύουν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Οι άλλες, τα άλλα races πρέπει να μας πούνε. Ο Μίστα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα, δεν παίζει και πολύ πρώτος, αλλά να μας πει ξέρω για πρώτος. Ο Hot Cookies λέει του αρέσει για Terran. Δεν ξέρω τώρα αν είναι Zerg favored. Πάντως οι χάρτες έτσι πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι τώρα να σου βάζει ο άλλος το Crossfire είναι balanced στο game. Εντάξει, Crossfire είναι περίεργη πίστα, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Απλά. Έχω και την εντύπωση ότι είναι ωραίο οι χάρτες να είναι λίγο biased, λίγο. Είναι σαν το σερβί στο τένις. Έχει ένα ενδιαφέρον όταν σε κάποιο χάρτη έχεις έτσι ένα μικρό μειονέκτημα και μετά στον επόμενο έχεις ένα μικρό αβαντάζ, αρκεί να μην γίνεται τελείως χημείο η φάση. Ναι. Προσωπική άποψη. Ναι, εντάξει. Μ' αρέσει γίνεται το τένις, γι' αυτό και όλο το λέω. Αλλά το λίγο και το πολύ είναι... πρέπει να είναι πολύ λεπτό θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θες να μας πεις κάποια key points, να μας δείξεις κάποια σημεία στο χάρτη τα οποία να πιστεύεις ότι έχει αξία να συζητήσουμε. Έχω βάλει την κάμερα σε σένα. Ναι, λοιπόν, για να δούμε. Και εγώ έχω βάλει την κάμερα στο Hot Cookies. Λοιπόν. Εντάξει, κοίτα, τι είναι rotational, τι είναι αυτή, δεν ξέρω ακριβώς. Ο Zerg τώρα έχει... μπορείς να πάρεις third, όπου και να βρίσκεται ο αντίπαλός σου, έχεις ένα third εύκολο. Δηλαδή το άλλο είναι αρκετά well defended, κάτω αριστερά, δεν είναι τόσο καλό, αλλά εντάξει, δηλαδή δεν είναι σαν τις άλλες τις πίστες τύπου Shatter Temple που άμα είσαι κοντά δεν μπορείς να πάρεις expand και τέτοια. Okay. Γι' αυτό είναι καλή, έχει αρκετά ανοίγματα εδώ στο κέντρο πατού, εντάξει, μπορείς να μπεις με Zergling, Speedling από όλες τις μεριές. Έχεις τα τέσσερα τα Zelnaga, που σου δίνουν ουσιαστικά σχεδόν full view σε όλο το κέντρο, ό,τι και να έρχεται. Και νομίζω γενικά οι μάχες γίνονται στη μέση περισσότερο. Δηλαδή, άμα έχεις το control το Zenaga, μπορείς να βλέπεις τα πάντα. Πολύ σωστό. Και ο άλλος δεν μπορεί να τρέξει να σου φάει, να είναι ένα το Zenaga και να πάει με τρία Marines να στο πάρει. Θα πρέπει να τρέξει σαν τον τρελό δεξιά και αριστερά. Τώρα η Terran. Δεν ξέρω, εντάξει, Χέλιον εννοείται. Κλασικό, τι έγινε. Ναυάγιο. Αυτού. Έγινε κανένα fail G's και το χάσαμε και έκανε surrender. Κάτι έγινε. Αλλά δεν νομίζω να έγινε κάτι extreme. Για να δούμε. By the way, για σας που μου στείλατε στοιχεία, θέλω αναλυτικά στοιχεία. Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, αυτά. Full first. Τι να κάνουμε και εμείς οι Zerg, αναγκαστικά full first. Εντάξει, κοίτα. Κι εγώ όταν έπαιζα Zerg, να είμαι ειλικρινής, έβριζα πολύ, μετά έπαιξα Terran έτσι όσο πιο πολύ μπορούσα και ήταν αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα από όσο περίμενα. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο APM freak για να τα κάνεις όλα τέλεια και να μην μείνεις πίσω. Ο Terran είναι ο πιο multitasking race που υπάρχει. Ισχύ. Όσο καλύτερο multitasking έχεις, τόσο ανεβαίνει πολύ το skill στον Terran. Δηλαδή άμα έχεις καλό multitasking, πολύ καλό multitasking, έχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό οι Κορεάτες, οι Terran είναι πολύ μπροστά από τους δικούς μας που κανείς ουσιαστικά δεν κερδίζει τίποτα εδώ πέρα. Agree. Δηλαδή θέλουν τα καλύτερα mechanics, θα θέλουν η Terran. Με διαφορά. Η Terran είναι από τις φυλές οι οποίες
πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα μαζί, γιατί είναι έτσι το race. Δεν είναι, είναι γκάζι πάρα... φρενό, όπως η Zerg. Είναι πολύ micro, είναι, είναι πολύ... Το micro βασικά κυρίως, αυτό είναι. Αυτό είναι που σου τρώει πάρα πολλά IBM. Agree. Εγώ είδα ότι με δυσκόλευε με τους Terran και το Mineral Dump. Δηλαδή να κάνεις κάτι χρήσιμο τα extra resources σου. Όταν έχεις τα two bases και μετά εκεί πέρα κάπου είναι, πρέπει να ρίξεις τα buildings και είσαι απασχολημένος και εντάξει είναι δύσκολο. Γίνεται λίγο χάος δουλειά και παράλληλα να πρέπει να κάνεις drops. Δηλαδή βλέπω κάτι playstyles τύπου MMA και τέτοια και θέλω να σταματήσω να παίζω Terran. Απ' την άλλη βλέπεις και τύπους όπως ο Goody που με λίγο APM και σωστά ας πούμε strategies etc etc πάνε καλά. Εντάξει πάνε οπότε καλά μέχρι ένα και... σημείο έτσι, δηλαδή μέχρι τα online tournaments. Δεν έχει πάει παραπέρα ποτέ. Σε κάποιο σοβαρό event δεν έχει κάνει κάτι ποτέ. Ισχύει. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει εκεί στα online και τα κερδίζει. Εντάξει. Ενώ ότι σαν παίχτης βέβαια μου έχει μια αξιοπρέπεια. Εντάξει, δεν είναι και ο boxer ούτε ο Indra. Αλλά είναι ένας πολύ καλός Starcraft παίχτης. Ναι, εντάξει, είναι γνωστός. Εντάξει, το ladder. Χρυσή τομή ο τύπος. Εντάξει, για το APM του είναι πολύ μπροστά το παιδί. Το ξέρω, δεν το συμπαθείς, είμαι σίγουρος. Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ, δεν είναι, εντάξει. Απλά για δεν είναι... Ρε παιδί μου, καλός είναι, εννοείται ότι είναι καλός, αλλά δεν έχει κερδίσει κάτι major, δηλαδή δεν μπορείς να λες «Α, ο Γκόντι με λίγα IPM είναι γαμάτος, γιατί...» Εντάξει, δεν έχει κερδίσει κάτι σοβαρό. Εντάξει, οκ, okay, αν ως GSL, Nasl ή κάποιο, ξέρω εγώ, τεράστιο MLG. Σε αυτά ούτε καν έχει φτάσει, ξέρω εγώ. Έχεις δίκιο. Και στο MLG που πήγε τον κατατροπώσαν από παντού. Ναι, ναι. Παρ' όλα τα αυτά είναι ο ήρωάς μου, γιατί είναι ένας από εμάς, ένας τύπος με below 100 APM. Είναι πιο αργός και από σένα, είναι πιο αργός, είναι σαν και εμένα σχεδόν. Οπότε σου δίνει, ξέρεις, ότι άμα είσαι στο εγκέφαλό σου δουλεύει λίγο σωστά, δεν έχεις δικαιολογία κιόλας. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Ότι ναι, μεν η Terran είναι δύσκολη φυλή. Είναι συνδυασμός όλων. Έτσι. Είναι mechanics, είναι το μυαλό σου, είναι το ταλέντο, είναι διάφορα. Agree. Για να δούμε. Jotun versus Hot Cookies. Οπα. Ωραία. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι κανένα ντρο περίεργο. Και για να δούμε, Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οποιοδήποτε τύπου extreme cheese από πλευράς Jotun. Αν και τους δώσαμε καλή έμπνευση. Τι να κάνει ο Zerg, δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Δηλαδή τώρα αυτά τα bailing bust που έβλεπες στα games μέχρι εκείνο το επίπεδο, μετά παραπάνω δεν γίνεται. Εκτός άμα πάρεις πρέφα ότι ο Terran πάει να κάνει κάποια κουλαμάρα. Ναι, μόνο high economy να κάνεις bailing bust, άμα δεις ότι ξέρω εγώ πάει μόνο barracks ή πάει ξέρω εγώ expand first και βλέπεις ότι δεν προλαβαίνει να πάρει factory και να πας για high economy. Πολύ σωστό, πάντα βασισμένο όμως, όπως είπες πολύ σωστά, σε scouting, να ξέρουμε. Ναι, στο τι κάνει ο άλλος. Agree. Σύν' ότι τα 6-pool, 7-pool είναι σχεδόν μονόδρομος. Δηλαδή, μόλις το κάνεις, είναι σαν να έχεις πετάξει το παιχνίδι. Versus Terran δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα. Για να δούμε, Jotun για αρχή, πολύ σωστά, θα στείλει τον Overlord του. Θα δει πού είναι ο αντίπαλός του. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Ένα μικρό βηματάκι για αυτό τον drone που θα μπει μέσα. Ένα τεράστιο βήμα όμως για τον χρήστη του. Ωραίο και το trick πάνω στα minerals να περάσει από μέσα. Εδώ πέρα όταν το κάνει κάποιος αυτό, πρέπει και εσύ να κάνεις το αντίστοιχο. Δηλαδή να έχεις τον drone να κλικάρεις και εσύ στο mineral patch μέχρι να το πάρει. Δεν γίνεται. Γίνεται. Όσο κλικάρει αυτός, άμα κλικάρει και σταματήσει και κλικάρεις εσύ συνέχεια, θα το προλάβεις να το πάρεις εσύ πρώτος. Οπότε θα αναγκαστεί να περιμένει ο άλλος. Απλά να ξέρεις ουσιαστικά ποιο... ακυρώνεις το micro που κάνει αυτός. Απλά ναι. Σε καθυστερεί ελάχιστα, ξέρω εγώ. Σε καθυστερεί τίποτα. Σωστό, γιατί είσαι εκεί. Αλλιώς φεύγει, άμα δεν πατάς τον drone σου, θα φύγει το drone. Αλλά πρέπει να ξέρεις σε ποιο mineral patch έχει κάνει κλικ. Εντάξει, τον βλέπεις, πάει να μαζέψει. Όχι, εννοώ για να περάσει από μέσα. Όχι, δεν χρειάζεται να περάσει από μέσα. Απλά να του πάρει το mineral patch. Δηλαδή, κλικάρεις και εσύ, πάει αυτό να μαζέψει και κλικάρεις και εσύ ταυτόχρονα. Οπότε, μόλις σταματήσει, για να ξανακλικάρει αυτό, θα έχει κλικάρει εσύ πρώτα. Οπότε, ξεκινάει να μαζεύει τον drone σου και πρέπει να περιμένει ο άλλος. Okay, got you. Hot cookies. Fake bunker, που κλασικό. Για overreact, αλλά δεν νιώθει ζωτούν, δεν μασάει. Έβγαλε τα 4 και τίποτα άλλο.
Πολύ σωστό. Και η απάντηση πάνω, ντρονάκια και τίποτα άλλο. Και από την άλλη, hot. Είσαι κλασικό build. Πολύ κλασικό. Έτσι. Είναι το fort μου ουσιαστικά αυτό τώρα. Όλοι αυτό κάνουν στο ladder, κάνουν όλοι αυτό το opener. Είναι η καινούργια μόδα. Γιατί όλα τα Zerg πλέον δεν πάνε για roach rush. Οι περισσότεροι πάνε για Infestor, για συγγνώμη, πάνε για Zergling, Baneling και βλέπουμε. Αν θα βγάλει Infestor στην Ελλάδα. Υπάρχει στρατηγική metagame για του Zerg. Που σε αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο άλλος πάει το κλασικό Reactor Helions και ρίχνεις ένα Roach Warren, τραβάς δύο gas γρήγορα να μαζέψεις το gas και φτιάχνεις 6-7, ίσως και παραπάνω, ή 8 Roach ας πούμε και pass attack. Και μπορεί να τον πιάσει ξεβράκωτο τελείως τον τέραν. Γιατί όλοι κάνουν αυτό το opener με τα Helion. Δηλαδή, άμα δεις τώρα, δεν έχει τίποτα πίσω ο Hot Cookies. Φυσικά με 6 roach, ας πούμε, αν πήγαινε ο άλλος με 5-6 roach τώρα, εντάξει, θα έπρεπε να το δει ο Hot Cookies, να ρίξει το bunker και είναι ολόκληρη ιστορία. Ναι, απλά αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα έχεις πάει για Zergling Speed. Ναι, ναι, δεν μπαίνει Zergling Speed. Ξέρεις, είναι... αλλάζει πολύ το game plan σου. Ναι, πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, ότι πάει αυτό σίγουρα για να το κάνεις. Correct, correct, correct. Αλλά είναι μια απάντηση που πιστεύω ότι σε πολύ λίγο καιρό θα τη δούμε από τους Zerg. Μέσα στον επόμενο διβδόμαδο, τριβδόμαδο, στάνταρ. Το έκανε στον Antisocial, σε ένα tournament του το έκανε ο... Δεν θυμάμαι, ένας... Α, ο Bly του το έκανε. Έκανε αυτή τη στρατηγική ο Antisocial και του πήγε με 8 roaches, του πήγε με 8 roaches και δεν είχε τίποτα. Agree, σωστό. Ούτε bunker. Τίποτα, τίποτα. Και το follow through μετά είναι Siege Tanks, Marine, το οποίο είναι το composition που πρέπει κάθε καλό τέραν που σέβεται τον εαυτό του να κάνει fallback του. Αυτό ήταν μέχρι πρότινος. Τώρα το αλλάξανε και του κάνουν Blue Flame Marines. Έχει αλλάξει μόδα, αλλά εντάξει. Νομίζω το είναι πολύ πιο σταθερό το Marine Tank. Δεν ξέρω αν είδες τα παιχνίδια του Boxer στο GSL. Mm-hmm. Και κάποιων αλωνών και του Τζίνο προσπαθούν να πάνε Marine Helion μέχρι late game. Και είναι τρομερά micro intensive. Και μετά έχεις και τα drops, δηλαδή και να κάνεις και Helion drops, ναι, και Marine, ναι, drops και τέτοια. Ακριβώς. Μπορείς... Αλλά πρέπει να κάνεις συνέχεια micro, όλη την ώρα micro, να μην χάσεις τα Helion και να τρέχεις προς πίσω. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η στρατηγική. Agree. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η στρατηγική. Γι' αυτό νομίζω ότι και Hot Cookies κάνει fallback στην κλασική αξία. Αυτό είναι η κλασική αξία, δεν αλλάζει ποτέ. Σταθερή, σαν το χρυσό, Siege Tank Marine, Ig Marauder, γενικώς χρειάζεται Siege Tanks για τα Banelings και μετά Full Bio. Και έρχεται τώρα και μια περίεργη ισοσκίνηση από την πλευρά του Zotoon, μερικά Roaches. Περιμένει το... μάλλον... είναι το metagame τελείως, δηλαδή περιμένει αυτό το πράγμα ακριβώς τώρα. Περιμένει να του έρθει με τα Blue Flame Helion. Ευτυχώς, αλλά όμως, δεν έχει κάνει. Ευτυχώς δεν έχει κάνει ο Hot. Και έτσι την πατάνε οι περισσότεροι Zerg δυστυχώς. Δηλαδή πας, κάνεις, βλέπεις τα Helion, αναγκάζεσαι να βγάλεις Roads για να κάνεις defense. Just in case. Και στο τέλος, ναι, έρχεται ο άλλος με tank. Οπότε είσαι νεκρός. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει αναγκαστικά να κάνεις defend και Blue Flame Drops και Marines μόνο με Zerg Bane και μερικά Scroller, μόνο έτσι γίνεται. Δηλαδή άμα βγάλεις Roach και δεν είναι μέρος της στρατηγικής σου αυτό θα χάσεις. Δεν μπορεί να πας Roach μετά Mutas, τώρα ας πούμε αυτό που κάνει Zotoon είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί δεν έχει αρκετά ριζώσεις. Ναι, δεν υπάρχει το gas. Έχει χάλασει αρκετό gas για τα Roach. Και τώρα πάει για το time, το πολύ, πολύ καλό time. Hot Cookies. Για να το δούμε. Στους εργάτες, by the way, είναι σε πάρα 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 πολύ καλή κατάσταση. 52-49 για τον Zerg. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τους Μούλους ο Τέραν είναι μπροστά σχεδόν. Zotoon είναι ακριβώς λίγο πριν ετοιμαστεί. Όχι, είναι πιο μπροστά. Το είναι πιο μπροστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν έχει ρίξει ακόμα τρίτο command center πουθενά Hot Cookies, πολύ σύντομα αυτή η απόσταση ίσως να μετριαστεί λίγο. Τώρα έχει αργήσει και πολύ το Bane Nest, το ρίχνει τώρα.
By the way, αυτό νομίζω ότι όταν παίζει versus Terran, καλό είναι να πέφτει κάπου στο 7, στο 8, ο κόσμος να χαλάσει να μπει next. Πρέπει να το ρίξεις πάντα, ναι, είναι κανόνας. Για να μπορείς μετά, καλή ώρα, να γίνει κανένα θαύμα. Γιατί cookies εδώ πέρα, hard contain πάει. Να τα και τα missile turrets, μη βγουν τα mutalisks, φοβά τα mutalisks, κάνει preemptive πραγματικά. Τώρα σε αυτή την επίθεση που κάνει ο Hot Cookies, άμα δεν τη σταματήσεις την ώρα που έρχεται, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή άμα σε κάνει αυτό το contain, δεν ξέρω, είναι πραγματικά. Πολύ είναι σωστό. Πολύ δύσκολο να το σπάσεις. Εδώ θα ήθελα να πούμε ότι ο Jotun, παρόλο που είναι ένας έμπειρος παίχτης, δεν είχε πολύ σωστό control τον Zelnaga. Ούτε και τώρα έχει. Θα μπορούσε να βλέπει πολύ καλύτερα τι γίνεται. Τώρα έχει φάει το contain, είναι αρκετά δύσκολο. Τώρα τα πράγματα... Όχο. Αν είδα hero. Για να δούμε... Και τώρα ακόμα και να σπάσει το contain, που θα σπάσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το σπάσει cost efficiently ο Zerg. Ακόμα και να το σπάσει, από πίσω ο Terran έχει πολύ καλό μάκρο. Ισχύει. Υπάρχουν 4 barracks με reactors, tech labs και όλα τα upgrade για τα marines. Ένα factory και σιγά σιγά ο κρυός κλείνει ασφιχτικά για τον αγαπημένο μας τον Jotun, συγγνώμη. Το contain τέλειο, έστω και με 3 siege tanks, δεν χρειάζεται παραπάνω. Γιατί ο Zerg αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πόσα siege tanks είναι εκεί, μπορεί να είναι 60. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι 60. Ίσως θα έπρεπε να είναι πολύ πιο active με τους μιούτα, έχει αρκετά μιούτες και είναι παρκαρισμένα όλη την ώρα στη βάση. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο active. Αγκρί, για το λόγο του αληθές, 11 μιούτας, 11 μιούτας, αυτή τη στιγμή μπορούν να πάνε στη βάση του Hot Cookies και να τα κάνουν όλα ρημαδιό. Και να τη μεγάλη επίθεση που την ψιλοχάσαμε κιόλας, επειδή ο Cowboy την έπαιζε. Και όπως ακριβώς είπαμε, δεν θα σπάσει το contain. Αυτό είναι το πρόβλημα με το Zerg τώρα είναι ότι αυτό το timed push, για να το κάνεις defend, πρέπει να ξέρεις ότι ο άλλος πάει tank. Και δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς, δηλαδή πηγαίνει για tank, γιατί το build είναι το ίδιο. Δηλαδή φτιάχνει το barracks του, φτιάχνει το reactor του, το αλλάζει, μετά πάει με το factory και ρίχνει tech lab στο factory. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις τι έρχεται. Έρχεται tank ή έρχεται blue flame. Μπορείς να το ξέρεις αυτό. Σωστό, ειδικά όταν ο αντίπαλός σου έχει βγάλει και 6 Hellions. Να τα βλέπεις. Ναι, τα Hellions τα βλέπεις ούτως ή άλλως. Στην αρχή είναι τα Reactor. Δεν μπορείς να ξέρεις εσύ σε τι θα το κάνει follow up. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Δεν ξέρω πώς. Πρέπει να κάνεις πολύ καλό scout, δηλαδή να δεις βγάζει tank, δεν βγάζει. Για να πράξεις αναλόγως. Correct. Πάμε next. Τι map να βάλουμε τώρα. Όποιο θέλεις. Μεταλλόπολης φορά. Όχι Μεταλλόπολης, την έχουν βγάλει. MLG, Μεταλλόπολης, θα βάλουμε Σακούρας, που μου αρέσει. Zerg Maps. Έτσι, ταγβαμένος και δικαιολογημένος εσύ. Και ο άλλος είναι καλός ο καινούργιος, αρκετά καλός. Για Zerg πάντα μιλάμε, δεν ξέρω από τις άλλες φυλές. Πώς τον λένε, τον ξέρουμε. Η Αντίγκα. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό μετά. Αντίγκα Shipyard. Ναι, ναι, είναι αυτό. Δεν είναι, είναι... Εμένα μερικές από τις πίτες μου αρέσουν σε γενικές γραμμές. Όπα. Έγινε είναι, πολύ, είναι πιο macro based, είναι, τα άλλαξε λίγο. Δηλαδή μεγαλώσανε αρκετά τα maps. Μεγαλώσανε, αλλά ταυτόχρονα βοηθήσανε και λίγο τους Terran. Γιατί μεγαλώσανε από τη μία, αλλά κλείσανε και λίγο τα natural expansions. Που για τους Terran είναι πολύ για μεγάλο πρόβλημα να είναι τόσο ανοιχτά. Όπως ας πούμε στη Zelnaga. Για να δούμε ποιος θα παίξει τώρα. Τι θέλουν να δουνε. ZVT, ZVZ, δεν νομίζω να θέλουν να δουνε ZVZ. Ήσουνε καυτές βελόνες στα μάτια από ZVZ. Θα προτιμήσω να σας βάλω 100 man κούμητε πάλι. Πρέπει να κάνουμε και ένα fail cheese game κάποια στιγμή. Με άλλα races για να το... Να ξαναγυρίσουμε στο θέμα το σημερινό. Ισχύει. Κάτι για το έχουμε ανοίξει όλατο. Πυλές κολάσεως.
For the love of God. Πάμε να παίξουμε με κλικής. Μισό λεπτάκι. Α, γιατί δεν μπορώ να κάνω suggest μια στιγμούλα, ένα που θέλω να δει. Α, μπήκε. Ωραία. Οπότε θα δώσεις εσύ τον πόνο τώρα. Ωραία, και μετά παίξουμε ένα PVZ αν είναι που θέλει ο Admiral. Αμέ. Τώρα θα με κερδίσει ο Κούκκι, σίγουρα. Γιατί? Ωραία, μετά θα φωνάξουμε κι αμένα και Cookies να μας πει και τι έγινε στη βεντέτα σας αυτή και να δούμε μετά Σισέ με Φύρα που είναι και πάνω κάτω ίδιο level. Για να δούμε. Οκ, Σάκουρας Πλατό, έχεις κάτι στο μυαλό σου πριν κάνει off the bat που λέμε? Ναι, σκέφτομαι να κάνω gas first με speed link expand. Okay. Το δοκιμάζω βασικά, τώρα τελευταία το δοκιμάζω στο ladder. Αχα. Και... εντάξει, μου έχει βγει καλό. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Okay. Είναι υπό δοκιμή ακόμα. Δοκιμή. Δεν ακούγεται. Άσχημα είναι ένα safe, πιστεύω, build. Δεν πάει πιο safe. Τη σήμερα ημέρα. Θα δούμε. Είναι το κλασικό που λέμε στο 21 που πέφτει το hatchery. Το δεύτερο. Ναι, 21, 20 κάπου εκεί. Εκεί με τα τρία δρονάκια τα οποία μετά θα τα πάρεις να τα βάλεις... Ναι, είναι όλα στο minerals. Τα κλασικά. Όπως λέμε, back to the future. Αυτό που παίζαμε λίγο μετά το beta έχει ξαναγίνει της μόδας με όλες τις παράνοιες και τα μπάνκερα στον Terrans. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι της μόδας, γιατί δεν νομίζω το κάνει. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει, δεν το κάνει κανένας το παίχτης αυτό. Δεν ξέρω αν όντως είναι, κατά πόσο μένεις πίσω. Αλλά στο ladder με έχει βοηθήσει, γιατί είναι πολύ, κερδίζω πάρα πολλούς που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, bunker boost, ό,τι και να γίνει, θα κάνουν double racks bunker boost. Correct. Και δεν το κάνουν καλά execute και τους κερδίζω. Όχι μόνο αυτό, απλά παίζεις με το σωστό strategy έναντι του αντιπάλου σου. Είναι σχετικό αυτό, το πόσο σωστό είναι. Γιατί σου λέω την άλλη φορά, ερχόντουσαν τα marine και μου έκανε και bunker πριν καν φτάσουν τα zerg. Εντάξει, ναι, κοίτα, είναι μερικοί που είναι τελείως γάτες. Είναι μερικοί που, εντάξει, σε γενικές γραμμές θεωρητικά είναι σωστό reaction πάντως. Δηλαδή, από το να. Άμα με το ίδιο build που μου λες τώρα, ο Terran πάει για fast command center, έστω και μέσα, είσαι σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τον πειράξω. Αυτό λέω. Ότι μετά ο άλλος θα κάνει μεγάλη οικονομία. Ναι, αυτό. Δηλαδή, άμα δεν σου κάνει double racks, ίσως μένεις λίγο πίσω, αυτό φοβάμαι. Ισχύει, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά μου δίνει είμαι πολύ safe νωρίς, γιατί παίρνω τον gas νωρίς και μπορώ να ρίξω νωρίς το pain, μπορώ να πάω νωρίς στο speed, είμαι αρκετά safe. Τελεία, by the way, αυτή τη στιγμή πρέπει να φυσάνε 60 από 4, πέφτουνε πράγματα γύρω μου. Στην παράγκα του Cowboy διαλύεται. Κάνουμε λίγο, μήπως έχουμε κάνει καμιά παπάγα με τον ήχο. Όχι, όλα είναι τέλεια, τέλεια. Τέλεια, μισό να βγάλουμε και λίγο τα. Ωραία. Να τους λοιπόν ο κύριος Greek Army. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο συγκεκριμένος παίχτης έχει ήδη στο μυαλό του θέλει να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να μην αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή. Κι ας έχουμε πολλά plays. Νάτα. Και νάτα. Γι' αυτό κάνω τα νωρίς πουλ. Και μόλις να βαγίσουμε εδώ πέρα, τι κάνει ο Terran? Command center. Και δεν έχει μείνει πίσω. Εντάξει. Τώρα έχει μείνει λίγο πίσω, εντάξει. Ναι, έχει μείνει πολύ πίσω, για την ακρίβεια. Για κάτι τέτοιους, σαν και σένα, στο ladder έχω σταματήσει να κάνω οτιδήποτε έχει σχέση με το Urax. Command centers, πολλά με τους Zerg. Συνήθως δεν θα έρθουν. Τουλάχιστον όχι στην αρχή. Τώρα ο άλλος φοβάται, μην του κάνω τέτοιο. Πρέπει να φοβάται πάντα. Αυτό είναι, και αυτό είναι ένα καλό.
ότι φοβάται μην του πάω εγώ με Bane τώρα. Δεν μπορεί να κάνει. Ή πρέπει να ρίξει scan ή κάτι πρέπει να κάνει. Γιατί δεν έχει καθόλου scouting information αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστό. Αλλά hot cookies δεν είναι σαν το μέλλον. Δεν είναι τόσο ευλαβικός με τα scans του. Το βλέπουμε. Μπορεί εδώ πέρα ο Greek Army να κάνει roaches. Μπορεί να κάνει 600.000 banelings. Μπορεί. Ανταυτού, να τα. Τα Zerglings. 16 από τα αυτά. Για να δούμε. Hot το ξέρει αυτό. Hot το ξέρει αυτό. Hot το ξέρει αυτό. Για να δούμε. Τέλεια, Greek Army. Οκ, βλέπω, έχεις κάνει πολύ Zergling. Όπα. Έχεις κάνει πολύ Zergling. Έχω κάνει γιατί συνήθως συνεχίζουν από το Turax, το Pressure. Και θα μου κάσει κάποια στιγμή με τα Marines πάντα σχεδόν. Σκάνε έξω με τα Marines και τους κάνω στα round και τα τρώω. Οκ, σωστό. Και είμαι αρκετά safe πίσω να ντρονάρω τώρα. Επίσης σωστό. Κοιτάξτε τα options. Πώς θα σκέφτεται ο συγκεκριμένος παίχτης. Λέει. Τώρα, αφού κάνω μερικά Zerglings, πάω να κάνω και λίγο poke. Τώρα του δείχνω λίγα Zerglings, μπας και βγει έξω. Επίσης, να τόσο πάνω που θα έλεγα ότι ενώ είσαι από τους καλύτερους παίχτες που έχω δει όσον αφορά το overload usage, επειδή μιλάγαμε ίσως να μην έκανες το scout που θα έπρεπε. Που σε έχω συνηθίσει εσένα. Λίγο, μην ανησυχείς. Εσένα, σε βλέπω, μα τους είδα το τους overload. Δεν πρόλαβα να το πω. Το σκεφτόμουν όμως. Δεν προλάβαινε να χτίσει κάτι σε αυτό το χρόνο. Δεν είχε μείνει πίσω, γι' αυτό δεν το έκανα. Δηλαδή δεν θα είχε τίποτα και να έκανα σκάβο. Correct. Είσαι mastermind. Και τελείως διαφορετική και ψυχολογία. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο όταν έχουμε παίχτες τόσο μεγάλο επίπεδο οι οποίοι μας αναλύουν το πώς παίζουν. Βλέπουμε διαφορές ο ένας με τον άλλον. Βλέπουμε πόσο πιο... Κατά γνώμη μου, intuitively παίζει ο Greek Army. Δεν είναι... Όταν είχαμε, ας πούμε, Mutag, Tease, που είναι λίγο πιο timing-oriented. Greek Army είναι πιο game-sense-oriented παίκτης. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μου δίνει σε μένα. Δεν μας έχει πει για 600.000 νούμερα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως να σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Σκέφτεται με βάση όμως τα logical steps του αντιπάλου του. Για να κάνει αυτό, μάλλον θα μου γίνει αυτό μετά. Τώρα έχω αργήσει το Spire, μαλακία. Spire. Το άργησα πολύ. Σωστό. Εγώ βασικά με τα Mutalisks θεωρώ ότι είναι πραγματικά versus Terran απίστευτο unit. Αρκεί να μην είναι ο άλλος έξω από τη βάση σου, γιατί τιμάμισες. Άμα έχεις το avantage και μπορέσεις να βγάλεις μια σεβαστή μονάδα με Mutalis και να κάνεις χαράς, είναι σχεδόν game changing. Χαρά στα Mutalis, τρελό ντρονάρισμα, expansion, GG σχεδόν. Για να δούμε. Greek Army, βλέπουμε έχει ανοίξει και τα γκαζάκια του όλα. Κοιτάξτε τον, τι επιμελείς που είναι ο κύριος. Τα Queens. Μιλάει στον Cowboy, μας εξηγεί, μας κάνει, μας ράνει. 26 μάνα, 40 οι άλλοι. Energy, συγγνώμη. Το creep, εντάξει. Όχι τίποτα τρέλες, αλλά δεν το έχει αμελήσει. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Εντάξει, θα σε συγχωρέσουν. Γιατί είναι θεϊκό το scouting σου. Let's see what we're gonna see. Και βλέπουμε επίσης με πόσο λύσα κρατάει αυτά τα δύο ζελνάγκα ο συγκεκριμένος παίχτης. Θέλει να βλέπει, θέλει να ξέρει. Λίγο στα harvesters, για όσο σας είστε εκεί έξω. Πολύ σωστά, μας γράφει ο φίλος μας, Reach the Star. Σε κάθε expo, ο κύριος Greek Army έχει banelings. Τυχαίο. Τα ξέχασε εκεί μήπως. Τώρα άμα πάρεις νωρίς το, άμα πάρεις το control με τα Mutas είσαι αρκετά μπροστά. Και να τα...
Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τυχαίο. Τα Banelings και τα Zerglings τα οποία καθόντουσαν στο τρίτον expansion του κυρίου Greek Army. Food supply. Η φάση. Και όπως λέει Reach the Star, respect στον Greek Army. Ναι. Και θα σου κάνει κάποιος την ερώτηση. Γιατί, τι έκανε ο Greek Army? Τι, μου βγάλε 2-3 Banelings και μου τα άφησε στην κάθε τη βάση? Όχι. Δείχνει το concept, ότι υπολογίζει ότι ο αντίπαλός του μάλλον θα μου έρθει σε κάποιο expansion. Και από το να τον αφήσω να ντροπάρει και να μου φάει όλα μου τα γλυκίτα τα drones, να τρέχω δεξιά και αριστερά να χάσω και κανένα queen, άσε 4-5 Zerglings και 2 Banelings. Και είναι πανεύκολο να το κάνεις. Όχι είναι πανεύκολο σαν σκέψη, πολύ δύσκολο να το εκτελέσεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Master. Τώρα πρέπει να έχω όλους τους overlord πολύ καλά position για να βλέπω τα drops. Σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται μετά, υποθέτω. Γίνεται triggered. Και να τα μιουταλίσεις με το χαράς. Και αν δεν υπάρχουν εξωθόρς, τα πράγματα είναι δύσκολα. By the way, τσεκάρετε εδώ διαφορά σε σχέση πριν με τους άλλους τους παίκτες που βλέπαμε στα Fail Cheese. Βγαίνουν έξω τα Marines χωρίς support. Και τώρα Neutalisks. 1, 2, 3, 4. 4 Siege Tanks. Peace. Τώρα, όπως πάντα, είναι το πιο δύσκολο πράγμα τα waypoint όταν σου κλείσουν. Βλέπεις που χάνω μερικά unit, τρέχουν αριστερά-δεξιά. Mm-hmm. Γιατί όταν σου χωρίσουν σαν ζέρκ της base είναι δύσκολα τα πράγματα. Το positioning από το Duke είναι καλό. Απ' την άλλη, όμως τα Middle είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός τους. Και τώρα πάμε για το περίφημο wash out. Και έχω ξεχάσει να πάρω Bane Speed τόση ώρα. Παρ' όλα τα αυτά. Η αδικία, η πραγματική αδικία. Το imbalance του ρέισου. Να το εδώ, χωρίς banning speed, χωρίς creep, χωρίς τίποτα. Και μη σπάτε τα keyboard όσοι είστε τέραν. Είναι το επακόλουθο μετά από ένα failed bunker rush. Ακριβώς, εντάξει, όλο το game κρίθηκε εκεί. Αυτό είναι το περίφημο βασανιστήριο που κάνουν οι Zergs στους τέρας. Επίσης δεν ρίχνω macro hatch και είναι πολύ κακό αυτό που κάνω. Πρέπει να παίρνω macro hatch πιο συχνά, πάντα. Ισχύει, είναι τζάμπα, είναι και θα έχεις και πάντα κρίσταλα. Και τώρα ανάτα, τα βλέπετε τα βασανιστήρια των Γερμανών, των Zerg. Το τέταρτο Reich είναι η τύπη. Κάθε όλος τώρα κοπανιέται, προσπαθεί να βγάλει tanks, marines, να κρατηθεί, να κάνει μάκρο και τέτοια και το παιχνίδι έχει χαθεί εδώ και ένα τέταρτο. Γι' αυτό να κουμπάει ο cowboy τα του Reich. Ουφ. 172 food supply έναντι διψήφιου νούμερου. Άνα. Και προτού πεταχτεί κάποιος και πει ότι είμαι spoiler και σπιούνος και λέω στον Greek Army τι γίνεται, η απάντηση είναι ότι ο Greek Army ξέρει τι γίνεται. Το γεμίσουμε μιούτας τώρα. Εδώ, πολύ σωστά γράφει κάποιος φίλος. Θα ήθελα να δω Thors. Έχει μείνει πίσω στην οικονομία, δεν μπορεί να βγάλεις Thors. Πρέπει να βγάλεις ένα μόνο και μόνο για τα Mutalisks. Τώρα βλέπω τον drop πάνω στο minimap. Κουκου. Αυτά που έλεγε. Κάνει λίγη ζημιά.
Όχι, έχω κάτι ζέγγλινο, εντάξει, τα όλα. Πολύ σημαντικό το μήνυμα από awareness και δεν έχω καλό, δυστυχώς. Θέλει προπόνηση. Εγώ καλό σε είδα πάντως. Τώρα ναι, τώρα. Τώρα και σύντομα. Τώρα που προχωράει πρέπει να του κάνεις επίθεση γρήγορα πριν κάνεις siege. Και ο Hot Cookies αειδιασμένος. Έμεινε ένα... πίσω από το Bunker Push, γιατί είναι κλασικό το Bunker Push του Σακούρας. Πολύ κλασικό. Είναι δυστυχώς. Και εγώ τους πρίζω εδώ τους τερανάδες τα αδέλφια να κάνουν κανένα double command fast. Δεν μ' ακούνε, δεν πειράζει. Είναι κλασικό γιατί δεν μπορείς να κάνεις reactor helion αυτό. Δηλαδή δεν κάνουν ζημιά. Γιατί έχει choke point εκεί πέρα στο natural, δεν μπαίνεις. Ή θα ντροπάρεις ή πακέτο. Ναι, πρέπει να κάνεις, συνήθως οι καλοί τι κάνουν, παίρνουν 3 command, παίρνουν 2 expand, γιατί μπορεί να το κάνεις εύκολα defend το τρίτο planetary fortress και είναι σε choke εκεί πέρα. Mm-hmm. Μου το είχε κάνει ο Braddock αυτό, έπαιζα με τον Braddock, μου έκανε 2 expands και άρχισε τα drop να μου κάνει και εγώ αναγκάστηκα να πάρω 4 expands και άρχισαν τα drop μετά, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, γινόταν πανικός. Χάος, δεν καταλάβαινα τι γινόταν μας, κατάχασα τελείως και με έσκησε. Εντάξει, Braddock είναι αυτός. Είναι απίστευτο. Μόνο και μόνο που έχει φτάσει στο επίπεδο να παίζει μαζί του είναι πολύ μεγάλο βήμα για το ελληνικό gaming. Ακολουθάτε πιστά από τι ό,τι βλέπω. Τι να τους βάλουμε, για PVZ. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Δίνει ελπίδες και ο Greek Army. Όχι, δεν δίνω ελπίδες, εντάξει. Γιατί, παίχτες όπως εσύ, ο Μούτας, ο Μίστας, ποιοι. Έχουμε τεράστια. Ξέρεις τι γίνεται, έχω τεράστια διαφορά με αυτούς, τεράστια διαφορά. Εντάξει. Δηλαδή με νικάνε, με βιάζουνε, πρέπει να το πω αλλιώς. Ναι, όχι, το έπιασα. Έχω αλλά κερδίσει δεν μερικούς, έχω κερδίσει, αλλά έχω κερδίσει το Σέιπλο, ας πούμε τον κέρδισα τώρα πρόσφατα το Σέιπλο. Mm-hmm. Κέρδισα και κάποιους άλλους GMs, αλλά εντάξει. Απλά η Blizzard για να σε βάζει να πεις μαζί τους, πάνε να πεις σε καλό δρόμο, σίγουρα. Ανατακτές περιόδους μου ανεβαίνει το matchmaking αρκετά. Αρχίζω και παίζω με καλούς. Μετά όμως πέφτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαι σταθερός. Τίμιος. Κοίτα, είναι και τα games. Άμα παίζεις πολλά games, χάνεις και λίγο την αξία του κάθε ladder. Δηλαδή, μπορεί μια περίοδο να είσαι full tilt ή να μην παίζεις καλά και επειδή έχεις συνηθίσει να παίζεις ladder, απλά να δίνεις ladder και να χάνεις games. Είναι διαφορετικό από το να παίζεις μόνο όταν είσαι σε πολύ καλή φόρμα. Ναι, εντάξει, αλλά δεν πάει να παίζει τώρα. Δηλαδή, άμα τις μισές μέρες δεν είσαι σε καλή φόρμα, θα παίζεις τις μισές. Θα παίζεις custom τις μισές μέρες. Δεν είναι παράλογο. Είναι και αυτός τρόπος για training. Καλά, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για training. Εννοείται το custom. Και για ωραία stats κιόλας. Είναι το καλύτερο. Το custom game είναι το καλύτερο training. Εννοείται. Να παίζεις με καλό. Εντάξει, κοίτα. Όχι μόνο το custom, γιατί. Όχι, θέλει και ladder εννοείται. Το custom game είναι το πιο σημαντικό. Αλλά θέλει ladder γιατί το ladder σε βοηθάει στο να προσαρμόζεσαι σε οτιδήποτε γίνεται. Γιατί έτσι. Στο custom game, ωραία, θα ετοιμάσεις κάτι, θα το κάνεις αυτό, μετά τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στο ladder σε βοηθάει αυτό. Σου δίνει πολύ experience στο να αντιμετωπίζεις διάφορες καταστάσεις που δεν τις έχεις συνηθίσει στα custom games. Ακριβώς. Είναι ωραίο για να δεις αν ένα build σου είναι solid. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό. Να δεις τι είναι αυτό το build. Θα κρατήσει, ξέρω εγώ, αυτό το cheese, θα κρατήσει τ' άλλο. Correct. Όχι, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Και γενικά στους Κορεάτες, ας πούμε, οι Κορεάτες νομίζω δεν κάνουν πολύ laddering. Ο MVP κάνει, ας πούμε. Δηλαδή, παιδί μου, αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καταστάσεις. Εντάξει, κοίτα, Κορέα πλέον μιλάμε για κατάσταση που δεν παίζω custom games, παίζω clan games. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Πέρα δηλαδή, τώρα μιλάμε για προπόνηση, όχι ανομαλίες. Είναι σαν να έχεις εδώ πέρα, ανά πάσα στιγμή, να παίξεις με άλλους 25 διαφορετικούς υπερπαίχτες. 30-40. Καλύτερος από σένα, πρωταθλητές. Εδώ είστε μετρημένοι στα δάχτυλα, αυτό λέω. Εσύ, ο Μίστας, ο Μούτας και μετά ψιλοχάος. Και ο Ρασμούθ ωραίος και ο Τζοτούν ωραίος, δεν λέω για τα παιδιά, αλλά το οριακό Grand Master είστε 3-3 άτομα ουσιαστικά. Με Μούτα που είναι Grand Master το παιδί, εντάξει. Ο Μούτας είναι πολύ μπροστά. Ο Μούτας, εντάξει, είναι Μούτας. Ο Μούτας είναι πολύ μπροστά. Ο Μούτας είναι ο Μούτας. Και είναι και πολύ focus το παιδί προς τη μήνυ του. Είναι φοβερός.
Ο καθένας στον τομέα σας δηλαδή πραγματικά είναι φοβερά. IMVP λέει έχει απειρολάξει τώρα Game Ladder at the moment, λέει ο Lunatic. Τώρα ο ίσως. IMVP, ο IMVP παίζει και αμερικάνικο, παίζει σε διάφορους σερβερ. Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς πόσο παίζει. Ο IMVP παίζει full ladder. Και πιο παλιά τουλάχιστον. Τώρα είναι στρελή φόρμα βασικά, θα τα πάρει όλα. Έτσι, έχει back. Θα τα σηκώσει όλα ο MVP φέτος. Θα έπεσε στα ναρκωτικά. Θα σηκώσει και το άλλο MLG για τον Καλέσα, νομίζω. Για να δούμε. MVP είναι super παίχτης. Είχε ψηλοπέσει, αλλά τώρα ξαναπήρε μπρος. Εγώ στο MLG που ήταν, λέγαν όλοι τον Ρεγκού, τον Ρεγκού και άλλα το σηκώσει. Με το που βλέπω MVP, λέω τι λέτε ρε παιδιά, κάτσε. Έχουμε MVP εδώ να πούμε. Δεν είναι όποιος και όποιος. Σωστό. Απλά είχε κάνει έτσι μετά το GSL που κέρδισε. Έκανε μια μεγάλη επιδρομή στον αγοραίο έρωτα και στα ναρκωτικά. Ευτυχώς συνήλθε. Δύο έχει κερδίσει, νομίζω. Δύο. Ναι. GSL. Έχει κερδίσει ναι, ένα session και ένα season και ένα τέτοιο. Και ένα, το άλλο, το Super Tournament. Ποιο ήταν αυτό. Το Super Tour. Έχει κερδίσει άλλο ένα, δεν θυμάμαι ποιο. Νομίζω πάντως έχει κερδίσει δύο MVP. Δύο MVP, δύο MC και τρία Honest. Και ένα Free Dealer, εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί και να είμαι λάθος, δεν θα βάλω και το χέρι μου στα αυτιά. Νομίζω ότι έχει ένα MVP και ένα MLG. Ότι έχει ένα GSL, ένα MLG. Τέλος πάντων, θα το τσεκάρουμε αυτό μετά. Ωραίο είναι και να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι περιορισμένης πληροφόρησης και σίγουρα μπορεί να κάνω λάθος. Για να δούμε, θα δούμε. The Shattered Temple, ένας πολύ τίμιος χάρτης σε γενικές γραμμές. Όχι, ο Φαεράς δεν ξέρει μάλλον. Δεν υπάρχει close spots, δεν το πρόσεξε. Είναι συγκεκριμένη πίστα. Ναι, έχω βάλει MLG γιατί τώρα MLG, δεν έχει νόημα να παίζεις close positions. Ναι, σωστό. Εντάξει, εκτός άμα παίζεις ladder. Πλέον μόνο ένα είναι. Μόνο ένας χάρτης έχει close positions. Αυτός, ο Shattered Temple, δεν υπάρχει άλλο. Ευτυχώς, επιτέλους δηλαδή. Εντάξει, σωστό, γιατί είναι αναγκαστικά σχεδόν η κατάσταση γίνεται one εντάξει, basing. Εντάξει, versus πρώτος μπορείς να κάνεις, ξέρω εγώ, και εσύ του base. Με δυσκολία, αλλά μπορείς. Versus Terran δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απλά. Γιατί άμα ο Terran παίξει το κλασικό του, το expand, τα tank του και αυτά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ισχύει. Απλά μπουσουλάει μέχρι τη βάση σου με τα siege tanks και τελειώνει το πανηγύρι νωρίς. Και το timing έρχεται πολύ νωρίτερα. Έτσι. Και δεν υπάρχει αυτό το παράθυρο που έλεγες πριν. Ότι να τον πιάσει τον άλλο στον δρόμο πριν γίνει siege και στηθεί. Πρέπει να είσαι έξω από τη βάση. Σωστό. Γι' αυτό κοιτάξτε, σε όλα τα tournaments δεν υπάρχουν close position. Και τώρα και η Blizzard το μόνο close position που έχει μείνει είναι εδώ στο Shattered Temple. Που εντάξει, ψιλοπαλεύεται. Εντάξει. Ψιλοπαλεύεται όπως είπες. Στο Μεταλλόπολης δεν παλεύονταν με τίποτα γιατί είχες και το high ground πάνω που καθόντουσαν τα τάγκ και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα απολύτως. Σωστό. Σου είχε και τη ράμπα εκεί πέρα για να σε αποτελειώσει. Το τρίτο σου γινόταν η δολοφονία σου. Για να δούμε ο Φυράς. Πώς τον βλέπεις μέχρι στιγμής. Το βλέπω λίγο περίεργο αυτό το build. Τι έκανε pull first, αμάν, hatch first, δεν το έλα. Hatch first into gas, νομίζω. Πολύ ρίσκι. Hatch first πολύ ρίσκι και το κάνει πολύ εύκολα πάνης ο πρώτος, άμα το κάνει γρήγορα scout. Αλλά δεν έχει αντιδράσει ο Admiral. Πολύ σωστό. Θα κάνω την τροχερή μου πρόβλεψη και θα πω ότι ο Admiral σας θα πάει Void Race. Void, ε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πάει να τσιζάρει με Gates. Λες, ε. Όπα, νάτα, τέσσερα. Όχι, ναι, τέσσερα. Νάτος. Κέρδισες, με κέρδισες. Εντάξει. Κάτσε, του έχει κλέψει τον γκάς, εντάξει. Είναι και ο Σισέ σου λέω και του έχει κλέψει τον γκάς. Εγώ πόνταρα στον παίχτη. Ότι ο συγκεκριμένος παίχτης είναι πολύ vicious. Ναι, του έχει κλέψει τον γκάς, οπότε τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά για κοίτα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ένα ζέλοτ. Και δεν έχει κάνει wall off, τι. Πάλι. Αυτά που λέγαμε πριν είναι κακιά συνήθεια. Τόσος. Είναι κακιά συνήθεια, είσαι. Άμα βλέπεις εκεί έξω.
Είναι κακιά συνήθεια. Ξέρεις τι έγινε, δεν έριξε λάθος το pylon μάλλον στην αρχή. Άμα δεις το pylon είναι σε λάθος position και δεν χώραγε το cybernetics. Γι' αυτό δεν έκανε σωστό goal. Όχι, νομίζω μπορούσα να το έχω κάνει λίγο καλύτερο. Μην το προσπαθώ να το δικαιολογήσεις τώρα, να είσαι καλός. Ήσουν κακός με τα fail cheese reps. Τώρα θα γίνω εγώ κακός μπάτσος. I am the bad cop this time. Τώρα ρίχνει... έβαλε στον gas, εντάξει. Και ο Φύρας με αγχώνει πάρα πολύ που ακόμα το Roach War δεν έχει τελειώσει. Δεν παίζουν spines, δεν παίζει τίποτα. Πολύ σωστά γράφει και ο Rich the Star. Έχει κρατήσει όμως πολλά λάρβα. Και πολύ... τα κράτησε και περίμενε τα Roaches ή όχι, όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Πολύ σωστό. Θα τα ρίξει Roaches και θα έχει πρόβλημα τώρα, μα... Όχι, κάνει stalker, εντάξει. Για να full stalker. Θα φάει και έναν ωραίο το Overlord και τώρα είναι ο εφιάλτης του κάθε Zerg. Supply block με τον αντίπαλό σου, ακριβώς. Έξω από τη βάση σου. Το χειρότερο. Είναι για να κλέψει. Πρέπει πάντα στην αρχή εκεί, σε κάποια μήνυση που περιμένεις την επίθεση, πρέπει πάντα να έχεις λίγους παραπάνω όβελους. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες τώρα. Πρέπει να έχεις λίγο παραπάνω food supply, το κάψου. Αναγκαστικά. Να μείνεις οριακά. Θα σου φάει τώρα ο άλλος στον δρόμο, ένα στην τύχη, να τα. Και τώρα ένα sentry, by the way, είσαι πολύ μεγάλος αλήτης με το sentry αυτό. Ίσα ίσα ένα να μπλοκάρει τη ράμπα. Όσο τα stalkers πιάνουν δουλειά με queen και drones. Θα βγουν και τώρα και τα roaches, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Κοίτα τώρα αυτός ο στρατός, άμα δεν είχε γίνει supply block, θα είχε βγει πολύ νωρίτερα. Θα είχε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κρατήσει. Ναι, με τα spines εκεί, συν queen, συν 5-6 roaches. Αλλά δυστυχώς ακόμα και εγώ, ας πούμε, γενικά από αυτό το πράγμα μπορείς να χάσεις άνετα συνέχεια. Να μην έχεις φτιάξει αρκετούς Overlord, να σου κάνει την επίθεση και να πεις εντάξει, έχω κρατήσει μερικά λάρβα και να μην έχεις pop. Πολύ σωστό. Είναι. Το έχω πει και αρκετές φορές και στο show. Όταν είσαι Zerg, επειδή ακριβώς είσαι reactive race και επειδή ακριβώς μπορείς να κάνεις stockpile τα λάρβα σου, πρέπει να έχεις το νου σου ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 10 supply. Καβάτζα, δηλαδή 10 minimum. Παραπάνω από 10, παραπάνω. Σωστό, παραπάνω από 10. Άμα, άμα έχεις τα roach που πιάνουν 2 το καθένα, αμέσως γίνεσαι. Ισχύει, απλά ξέρεις, μην το παρεξηγείς κανένας και χτίζει αντί να κάνει hatcheries, κάνει εκεί πέρα overlords. Κατάλαβες. Είναι αυτό που λες ότι είναι τσάμπα ουσιαστικά τα minerals και μπορείς να τα χρησιμοποιείς σε κάτι άλλο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μπορεί να σου επιτεθεί ανά πάσα στιγμή. Εννοείται ότι ρε παιδί μου, ξέρεις ότι βλέπεις ότι είναι ο άλλος one gate, δεν ξέρεις τι κάνει. Όχι, ξέρω εγώ, έχει πάρει το expand και εσύ φτιάχνεις 10 overload και τους έχεις παραπάνω χωρίς λόγο. Αγκρί. Είναι όπως ακριβώς το λες. Απλά πρέπει να αφήνεις αυτό το μικρό buffer για το react σου. Ακριβώς. Και εσύ να υπολογίζεις ότι μπορεί να χάσεις και overloads. Γιατί άμα τους έχεις απλωμένους για scout. Κανονικά πρέπει να υπολογίσεις ότι ο overload δεν πρέπει να είναι σε σημείο που μπορεί να τους χάσεις. Εντάξει, το ναι. Αλλά παίζει για να τους χάσεις, να χάσεις κανέναν. Παίζει να χάσεις από Viking. Ναι, παίζει να βγάλει ο άλλος ένα Phoenix. Ναι, ναι. Κάτι. Εντάξει, ούκο λίγοι τρόποι για να πεθάνουν οι Overlords. Ναι, ναι, εντάξει. Το σωστό placement το όμως είναι σωστό. Δεν είναι. Εντάξει, εννοείται ότι δεν μιλάμε για τύπους να πάρεις όλους τους Overlords και να τους στείλεις στη μέση της πίστας. Ναι, τώρα αυτός ο Overlord που χάσει ήταν τελείως out of position εκεί στο Gold, ας πούμε. Τι δουλειά έχει εκεί. Ισχύει. Δηλαδή από εκεί περιμένεις να σου έρθει επίθεση. Άμα πάει εκεί Overlord, πάει Overlord. Ισχύει 100%. Για πες, θα δείξουμε κανένα γκέιμακι ακόμα. Ό,τι θέλεις εσύ, δεν ξέρω. Εγώ λέω να δείξουμε ένα τελευταίο. Πάμε ένα τελευταίο. Άμα έχεις και εσύ όρεξη. Εκτός άμα θες να ασκήσεις βέτο. Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Είσαι τελείως πορωμένος. Με 2 ώρες ύπνο, αλλά δεν μας άρεσε, τα συνεχίζω. Σκληρός δουλεύεις αύριο. Και πρέπει να ξυπνήσω. Ναι, εννοείται, πρέπει να ξυπνήσω 8 η ώρα. You're a real cyber junkie, αλλά ωραίος. Δυναμίτης. Όταν έχετε η ώρα για StarCraft 2, ο κύριος Greek Army το παίρνει πολύ σοβαρά από ό,τι φαίνεται το θέμα. Τι να βάλουμε τώρα, πες μου, C-Map. Βάλουμε την Αντίκα. Αντίκα, Shipyard. Αντίκα, Shipyard.
θα είναι long game, εκτός άμα πέσει κανένα τσίς, γιατί είναι αρκετά μεγάλη πιστολιά. Εντάξει, από ότι όπως βλέπεις μέχρι στιγμής, ξέρεις. Test bug λέει ο Rich the Star. Για να δούμε, Antigua, που είναι για καινούργια, να τη δείξουμε. Την έχει και στο GSL αυτή. Ισχύει. Τσεκάρετε την Α. Αν και θα προτιμούσα να είχαν βάλει τον, το creep, το creep όπως λέγεται, νεράζει. Α, νεράζει ένα creeps. Αυτό. Φοβερή. Θα το προτιμούσα σίγουρα να το βάλω αυτό. Αυτή μου αρέσει γιατί με τα Siege Tanks είναι τέλεια. Δηλαδή μπορείς να καλύψεις το natural expansion σου και, το, και τη ράμπα σου παράλληλα από ένα location πάνω από τη βάση σου. Οπότε είναι... Είναι, γενικά είναι κλειστό το expand, οπότε μπορεί να το κάνεις defend easily, οπότε ουσιαστικά πας σε macro, δεν πας σε τύπου cheeses. Ισχύει. Είναι αυτό που σου λέγα πριν. Εγώ μου αρέσει το macro game προσωπικά. Οπότε πίστες οι οποίες βολεύεται, βολεύει να κάνεις ωραία defend και strategically, τις προτιμάω χίλιες φορές από... Να, γενικά όπως... πρέπει να είναι macro-oriented οι πίστες, όχι να μας πετάνε τώρα. Και εντάξει, όχι, μια χαρά η Blizzard δεν έχω παράπονο. Εκτός από αυτή που έβαλε που δεν μπαίνει τρίτο base που εντάξει έχει φάει αμέσως βέτο. δεν το σκέφτηκα καν. Δηλαδή στο πρώτο game που μου έπεσε Terran και έφαγα το 2 base push και έχασα βέτο. Βλέπεις τα στατιστικά σου πουθενά? Θα κρατάς με τις πίστες ή απλά δεν μ' αρέσει αυτή τη βγάζω? Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει, τη βγάζω. Μ' αρέσει. Αυτό σου λέω, είσαι intuitive παίχτης εσύ. Είσαι ένας θρύλος. Γενικά εγώ δεν ασχολούμαι. Ξέρεις, είμαι ακριβώς αντίθετο το Μίστα. Δηλαδή, το Μίστα θα κάτσει, θα μελετήσει, θα κάνει και ουσιαστικά το σωστό είναι αυτό που κάνει ο Μίστα. Εγώ είναι αυτό που κάνω εγώ είναι λάθος. Αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω. Αγκρί. Κάθε το μελετάει, ξέρει τα timing, ξέρει τα πάντα. Εγώ δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Ξέρεις, παίζω με feeling σταθερά, τίποτα άλλο. Τέλεια. Χαίρομαι που τα λες και αυτά γιατί τα έλεγα εγώ πριν για σένα. Έτσι, και τώρα τα λες και εσύ και με βεβαιώνεις. Είναι... Ισχύει αυτό, απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Σου λέω, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις παίχτες να κερδίζουν και να είναι πολύ καλοί, αλλά πραγματικά πολύ καλοί. Όχι τώρα είμαι καλός επειδή μπορώ και δένω τον cowboy. Που είναι πολύ καλοί και παρόλα αυτά παίζουν με τόσο διαφορετικό playstyle. Και αυτή είναι η μαγεία του StarCraft. Για να δούμε, έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι. Speedling Expand. Ωραίος. Η απάντηση σε όλα. Versus Zerg, versus πρώτος, versus Terran, Speedling. Πολύ καλά versus Zerg σίγουρα. Για μένα όλα, προσωπικά όλα. Θεωρούσα, δηλαδή όταν έπαιζα, ότι έχεις αβαντάζ απλά. Δεν έπαιξα κανένα ZVZ να σου πω τα tactics μου, αλλά τι να κάνω. Άμα έχεις, ή την επόμενη φορά, γιατί θα κάνουμε καμιά, έτσι, κανένα μικρό gathering πάλι κάποια στιγμή. Ή μετά, επόμενο άμα τελειώσει νωρίς και δεν έχεις τελειώσει εσύ πάνω στα keyboard. Θα ψάχνω τώρα γενικά πάντως. Δηλαδή είμαι στο ψάξιμο αυτή τη στιγμή. Τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Τώρα έχω αρχίσει να λέω κάτσε να δοκιμάσω αυτή να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει, τι κάνει. Okay, by the way, versus πρώτος. Μ' αρέσει το Speedling Expand. Μετά συνεχίζεις Roaches. Το Roach Warrior το ρίχνω, εντάξει. Mm-hmm. Τώρα το έχω γυρίσει σε κάπως old style. Δηλαδή του τύπου Roach, Hydra, ανάλογα. Mm. Δοκιμάζω πάλι. Δηλαδή το ξαναγύρισα σε old. Είχα την περίοδο αυτή που παίζα συνέχεια Infestor και... Αλλά δεν ξέρω. Not your style. Αρχίσανε και οι πρώτες να κάνουν ψηλό metagame strats. Για να δούμε λοιπόν. Σκάουτ από τη μία, σκάουτ από την άλλη. Απλά τώρα τι μου άρεσε πολύ γιατί το κάνω αυτό. Το κάνω γιατί ήταν το Red. Ναι. Δεν ξέρω αν τον είδες που έπαιξε στο Battle.net Invitational. Στο Invitational. Ναι, ναι. Άμα δεις τι κάνει, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνει. Δηλαδή παίρνει το Speedling, κάνει Speedling Expand, έχει full control του map και παίρνει, άμα δει ότι ο πρώτος παίρνει Expand, παίρνει και άλλο Expand αυτός. Σωστό. Και άμα δει ότι έχει πάει Nexus First, ρίχνει και δύο expand άμα είδες. Το ένα βέβαια είναι macro hatch. Ρίχνει ένα macro hatch και ρίχνει και ένα expand. Και μου άρεσε πολύ αυτό που κάνει και προσπαθώ να το ξεκινήσω να το παίζω έτσι. Γιατί το άλλο, η άλλη στρατηγική που έκανα, που παίζουν ας πούμε περισσότερο που είναι χωρίς gas,
είσαι πολύ εκτεθειμένος στην αρχή. Δεν μπορεί να κάνεις καθόλου scout. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλει να σε τσιζάρει, έχεις τεράστιο πρόβλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και από ό,τι φαίνεται, εκτιμάς ιδιαίτερα τις πληροφορίες στο παιχνίδι σου. Ναι, είναι. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να παίζεται τελικά. Δηλαδή, όσο πιο πάσης είσαι, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα σε όλα. Σε όλα. Και από ό,τι τσεκάρω και τους Κορεάτες, άμα δεις, είναι συνέχεια aggressive, συνέχεια. Και με λίγο σαν το. Συνέχεια. Συνέχεια να έχεις contact. Ακριβώς, να βλέπεις τι κάνει ο άλλος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος ουσιαστικά να κάνεις scouting. Καλό. Πρέπει δεν να κάνεις συνέχεια επίθεση. Ο μοναδικός που θα διαφωνήσει είναι ο Σόου μαζί σου. Μόνο αυτός πες να διαφωνήσει. Όλοι οι άλλοι τώρα θα πούνε ότι έχεις δίκιο. Έπρεπε να είχα στείλει και ένα drone για scout μες στη βάση του, δεν έστειλα. Agree. Προς το τέλος το κάνω συνήθως πολύ αργά για να τον τσεκάρω να δω πώς πάει να κάνει καμιά μαλακία και να νομίζω ότι δεν έχω στείλει drone scout και ότι το στέλνω τελικά. Για να δούμε αν θα πιάσει. Τσεκάρετε. Greek Army κατευθείαν. Μιλάει στον cowboy, κάνει runny, μας εξηγεί το scout, τρέχουνε τζεγκλιγκάκια. Οχ, ξέχασα να στείλω ή οχ, δεν έχω βρει ακόμα τι ακριβώς γίνεται. Αλλά είδαμε, το active thought. Τώρα είμαι σε λίγο επικίνδυνο σήμερα, δεν ξέρω τίποτα για τον άλλον. Να το, αγχωμένος, όπως πρέπει. Οπότε θα βγάλουμε λίγους παραπάνω overlord. Έτσι, τα ζεγκλιγκάκια με το speed. Κοιτάξτε τι ωραία ζημιά κάνουν σε αυτόν τον στόκερ του Σισε. Και δεν τα χάσαμε. Και τώρα, εδώ πέρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο λίγο χαράς. Και τώρα θα αναγκαστώ να ρίξω να στείλω τον όβελο να δω τι κάνει. Έτσι. Το και το famous... μεταξύ το probe του, το άλλο δεν το έχω βρει. Πρέπει να είναι κάπου, κάπου εδώ να τριγυρνά και μπορεί να έχει κάνει οτιδήποτε και δεν το έχω βρει. Κακός, πρέπει να το βρω. Η λογική πάντως απόλυτα σωστή. Τώρα ρίχνω ένα Evo Chamber για να είμαι πάντα σίγουρος. Γιατί μην σκάσει κανένα ακριβώς. Okay. Γιατί είδα και Stalker First και ένα Sentry, δεν έχω δει τίποτα άλλο. Οκ, okay. Είδες αυτά που είδες. Αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι είσαι καλά στο τομέα των πληροφοριών. Νιώθω ότι είμαι καλά, αλλά είμαι housed. Οκ. Okay. Κοίτα, έχει τρία, έχω δει τρία gates, κάτι δεν πάει καλά γιατί δεν έχει πάρει expand προφανώς. Οκ. Okay. Και έχει αρκετούς stalker. Οπότε θα ρίξω το... Θα βγάλω και λίγα speed. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Δεν έχω πάρει δυστυχώς αρκετές πληροφορίες. Έχεις απόλυτο δίκιο, by the way. Απλά εννοώ ότι... Προσπαθώ κιόλας να... Αλλά ξέρεις τι, από τον drone δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή αυτοκτόνησα τον Overlord, η πίστα είναι τεράστια. Έπρεπε να είχα στείλει άλλον ένα, αλλά δεν θα είχε φτάσει ακόμα, ούτως ή άλλως. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, Blink Stalker μυρίζομαι. Τώρα μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία καμία. Μπορεί να έχει πάρει το expand αυτός τώρα και να μην πάω να το δω με τίποτα. Ισχύει. Με βάση το που ήταν και ο στρατός του στο συγκεκριμένο σημείο, όλα μπορούν να παίξουν. Και αυτό που λες είναι το μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι μου γίνεται αυτή τη στιγμή. Σωστό. Μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί να κάνει εκείνο, μπορεί να κάνει τ' άλλο. Πόκερ φάση. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να έχεις άδικο. Ή πληρώνεις για να δεις. Ή τώρα ό,τι δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ με κανένα τρόπο να δω τι κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το... σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να δω τι κάνει με τίποτα. Ισχύει, τουλάχιστον όχι μέχρι να τελειώσει. Αλλά εντάξει, συλλογικά αφού δεν έχει έρθει ακόμα, δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει expand. Αλλιώς είναι ένα τρομερό cheese. Όχι, υπάρχει. Δεν είναι τρομερό cheese. Και τα links. Α, τα forces δεν ήταν άσχημα αυτό, εσέ. Κοίτα τώρα, hold position, κοίτα πόσα φάγανε. Πολύ σωστό.
Πολύ 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 σωστό. Απλά πήρε τα ζελινγκάκια του, τα πήγε μέσα στο mineral line, hold position. Αντί να τρέχουν να κυνηγάνε stalker, zealot, σαν τα ρημαδιασμένα. Πέρλα Σοφία, σώστε ζέρκ, τεράστιος καουμπόι. Βάλτε εδώ στον εγκέφαλό σας αυτό, ήταν πολύ ωραίο που έκανε ο Greek. Απίστευτα ωραίο το hold position εκεί μέσα. Όπα, έρχεται timing τώρα και δεν έχουμε overdose. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλοι τι μπορεί να την πατήσουν. Ακόμα όχι, και το έκανε για να με τρομάξει, προφανώς. Σωστό, πήγε να τσιμπήσει. Να σε ψαρώσει. Αλλά νομίζω ότι όταν όλες έχει 3.000 games δεν ψαρώνει τόσο εύκολα. Αναγκαστικά θα βγάλεις units, αλλά εντάξει. Κάτι θα βγάλεις, κάπως έτσι θα τέτοιο, αλλά δεν θα κάνεις και overreact. Διαφορά στο APM, ισχύει, υπάρχει και είναι εκεί. Αλλιώς ο Greek Army. Τώρα μπορώ να κάνω λίγο scout. Ωστά, το είχαμε πριν. Έχω το over speed. Μέχρι να τελειώσει το lair και να βγει το overload speed, δύσκολο το scout. Και τώρα, κοίτα, το τώρα τελείωσε, σε αυτό το σημείο, ο Hydra και οι υπόλοιποι, ο Hydra πάνε infestor. Εμένα δεν μου αρέσει. Εντάξει, versus πρώτος είναι ok. Απλά κάνει pin down το στρατό του αντιπάλου σου. Αυτό είναι το καλό. Και καλό damage. Templars βλέπω, άρα δεν είναι φοβάμαι κολόσους, άρα τι κάνουμε, spam roach. Spam roach. Πολύ σωστό. Borrow το έχουμε ήδη έτοιμο από ό,τι βλέπω. Φάγαμε και το ωραίο μας. Και τώρα είναι που πρέπει να αρχίσω να, πίνω offensive. Tunneling close θα κάνεις ή όχι, ή δεν τα θες? Δεν νομίζω ακόμα, όχι. Είναι και ακριβό το συγκεκριμένο upgrade. Λοιπόν, Reach the Star, ερώτηση για Archon. Τι μπορεί να κάνει ο Ζέγκρε, παιδιά? Τίποτα, Mass Roach. Mass Roach. Τα άκουσες, το άκουσες από το στόμα του υπεύθυνου σήμερα. Τώρα έπρεπε να έχει third by now. Δεν έχει. Δεν έχει, έχει ψιστόρμα, αλλά το ψιστόρμα δεν είναι και ό,τι πιο efficient. Γιατί... Και τώρα θα πάρω τον Elling Gloss. Stop, από πριν έτσι πρέπει να πάρεις. Ναι, ίσως έπρεπε. Δεν πειράζει. Ενώ ότι μικρό το κακό ουσιαστικά. Απλά αφού τα έχει βγάλει. Κάνει πολύ tech, έχει κάνει πολύ tech. Και δεν έχει βγάλει με μάτι, εντάξει. Λάθος αυτό. Agree. Αλλά όπως βλέπεις, το Robotics μόνο εμφανίστηκε. Τα ρότσες όμως είναι άπειρα. Αυτό που λέγαμε πριν, το Vanning Claws. Καλό ήταν να υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά whatever. Είδε τώρα τι γίνεται. Ένα άλλο Zerg π.χ. σου λέω, άμα δεν ήσουν offensive τώρα, ο άλλο έχει κάνει τρελό tech up. Δεν έχει πολλά units, αλλά έχει κάνει tech up. Άμα τον αφήσει άλλο λίγο, unchecked, θα σου έρθει μετά με τα high templars, με τα force field του, με το μάτι, με τον observer που θα έχει βγάλει και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σωστό, by the way. Αλλά τώρα πα στην επίθεση για να τσεκάρει, δεν πα για να τον κερδίσει. Τώρα εγώ δεν πήγα να τον κερδίσω, πήγα να δω τι έχει. Έτυχε και ξέρω εγώ, έκανε tech, ας πούμε. Ξέρω. Έκανε tech πολύ, δεν είχε τα units, κέρδισα. Αλλά πρέπει να πα να τσεκάρει να δει τι κάνει. Έχει 100% δίκιο, by the way. Εννοείται και... βέβαια να έχει πάρει speed για τα roach και τα λοιπά, μην πα γυμνό εκεί πέρα με τα roach. Ναι, obviously. Και σε φάνη τα stalker. Σωστό. Επίσης η απόδειξη για αυτό που λες είναι ότι μόλις έφτασες και έγινε σχεδόν η τελευταία μάχη, τελείωνε το robotics του ΣΥΣΕ. Το άργησε πολύ. Ναι, ναι, ότι αυτό που έλεγες όμως, άμα καθώς να passive θα είχε βγάλει ο ΣΥΣΕ. Θα την είχε ακριβώς, βγάλει καθαρή. Ναι, ναι. Αλλά έμπλεξε με freak. Άμα καθώς είναι λίγο passive ακόμα, τελείωσε. Θα σου κάνει το tech up του, θα σου βγάλει ιδέα. Μετά δεν σώζει. Δηλαδή, άμα αφήσει τον πρώτο και σου έχει high templars, κολόσους και στάλκες στο mix, δύσκολα κερδίσει, πολύ δύσκολα. Πρέπει να είσαι εσύ με brutless δηλαδή για να κερδίσεις. Agree. Και πάλι είναι πολύ close. Χαρτί. Νομίζω ότι καλά είμαστε για game σήμερα. Καλά είμαστε. Πρέπει, νομίζω, νιώθω και εγώ και ικανοποιημένος. Δείξαμε έτσι λίγο από όλα, εκτός από Zerg vs Zerg την επόμενη φορά. Οπότε
θα σου δώσω μια ατελείωτη στρατιωτική χαιρετούρα και τα save του Cowboy. Είσαι ένα φανταστικό guest star σήμερα. Ωραία. Φανταστικό και ωραία. Τα πράγματα που έλεγε, πιστεύω ότι εκεί έξω όποιο δεν μπορέσει να τα καταλάβει και να τα βάλει στον εγκέφαλό του θα πρέπει να έχει πρόβλημα. Είναι απλά πράγματα, δεν ωραία πράγματα. Τίποτα σύνθετο. Αυτό λέω. Είναι απλά ωραία πράγματα. Κάτι το οποίο άλλο μπορεί να το χωνέψει πιο εύκολα. Οπότε, άμα θες να κάνεις πάλι ένα τελευταίο exit, να κάνεις κάποια δήλωση. Ναι, θέλουμε να πούμε αυτό για το site. Ωραία. Όταν είναι up, ελπίζω να έρθουν όσοι θέλουν. Υπάρχουν ό,τι τιμές θα υπάρχουν αρκετές και φθηνές και ακριβές να διαλέξει ο καθένας. Ωραία. Νομίζω και για ένα μάθημα, δηλαδή μια φορά να κάνουν, αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουν. Εγώ θα συμφωνήσω. Και εκτός από αυτό θα πω ότι είναι και ο ωραίος τρόπος να στηρίξουμε λίγο τους Έλληνες gamers. Και αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή να μάθεις και λίγο StarCraft, να στηρίξεις και μια τίμια προσπάθεια. Γιατί άμα θέλουμε να μάθουμε e-sports και να έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με αυτό το πράγμα, πρέπει να τους πληρώνουμε. Βγάλουμε λοιπόν τα λεφτά και λίγο από την τσέπη να τα δώσουμε. Στον Μίστα, στον Greek, σε όλους. Δεν ακούγεται να μας πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι θα παίρνουν και κάτι ως αντάλλαγμα. Δηλαδή δεν θα μας πληρώνουν έτσι. Εννοείται, αλλά είναι και, και για μένα από ένα σημείο πιστεύω ότι είναι και θέμα και του sponsorship. Κατάλαβες, δηλαδή ότι δεν πληρώνεις τον Ιντερ $300 την ώρα επειδή θα σου πει κάτι το οποίο ντε και καλά θα σου ανατινάξει το game. Δεν ξέρω αν πιάνεις. Το πληρώνεις και για άλλους λόγους. Εντάξει. Έτσι, πιστεύω ότι και εδώ πέρα πρέπει να αρχίσουμε να... Κοίτα, υπάρχει και η λογική του Έλληνα που θα σου πει σιγά μην κάτσω εγώ να πληρώσω τον άλλο να... Τον καμένο για να μου πει ξέρω για το StarCraft. Θα το ακούσεις αυτό, είμαι σίγουρος. Επειδή τώρα όταν θα κάνεις τα πρώτα βήματα. Ανάλογα το άτομο. Άμα ο άλλος παίζει StarCraft σταθερά, είναι στο Ladder, ξέρω εγώ, Gold. Και παίζει. Και θέλει όντως να ανέβει, ξέρω εγώ, ένα league, θέλει να γίνει καλύτερος και δεν ξέρει πώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος. Σωστό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Ισχύει. Ο ένας τρόπος είναι να βρει ένα καλύτερο και να τον πρίζει όλη μέρα να κάνουν custom games και να βελτιώνεται, αλλά και πάλι πρέπει ο άλλος να το εξηγεί τι θα κάνει. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι coaching είναι αυτό. Agree. Απλά θα σου πει ο άλλος γιατί ξέρω εγώ να πάω να κάνω coaching και να μην μου πει ο φίλος μου που είναι επίσης πολύ καλός. Γιατί πάνω κάτω στην Ελλάδα μια παρέα είμαστε, αδερφέ. Εννοείται ότι άμα έχεις ένα φίλο σου που τον έχει. Κατάλαβε ότι είμαστε 40 άτομα όλα και όλα. Ναι, δηλαδή ότι ξέρεις πάνω κάτω. Εντάξει, δεν είμαστε άλλα. Περισσότεροι είμαστε, αλλά δεν. Εντάξει, δεν είναι όλοι εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε τώρα πόσοι θα μπορεί να το κάνουν αυτό. Αλλά δεν μπορεί να έχει συνέχεια με το φίλο. Το φίλο μπορεί να είναι ένα τύπο που έχει, ξέρω εγώ, έχω εγώ ένα κολλητό και με πρίζει όλη μέρα να παίζουμε. Ακόμα και εγώ θα του πω εντάξει, φίλε, ξέρω εγώ, θέλω να παίξω κι εγώ κάνα σοβαρό παιχνίδι. Έχει δίκιο. Δεν το συζητάμε. Και αυτό πα στον άλλον, ξέρω εγώ, πα στον coach, σου λε 15 ευρώ, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, 10, 20, 30, 300. Ανάλογα, εσύ κανονίζεις το πόσα θα πληρώσεις και σε ποιον θα πας. Agree. Και του λες, εγώ είχα σκεφτεί να κάνω coaching σε ένα σημείο. Δηλαδή να πάω στον κόσμο coaching να κάνω με κάποιον coach, ήθελα. Mm-hmm. Αλλά τελικά δεν έκανα γιατί είχα φτάσει σε κάποιο σημείο να παίζω μαζί τους. Και λέω, τι νόημα έχει τώρα να μου κάνει coach αυτός που παίζω μαζί μου. Agree, σωστό. Παρόλο που και η στατιστική λέει ότι ίσως να μάθεις κάτι, γι' αυτό λέω ότι. Ναι. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να μην το δουν στραβά οι ελληναράδες μας. Γιατί έχουμε αυτή την τάση. Τι να σου πω, δεν ξέρω άμα το δουν στραβά ή όχι. Αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να δω αλλαγή. Όποιος θέλει να βελτιωθεί, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος. Αυτός είναι ο καλύτερος. Agree. Χρειάζεται και κανένα μαθηματάκι από υπέρ έμπειρους ανθρώπους όπως ο κύριος Greek Army. Και σίγουρα τα αξίζεται. Εγώ θα καταλήξω πιο πολύ και στο δεύτερο θα σου πω. Το URL θα είναι findgamer.com που ρωτάνε. Ωραία. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Το έχουμε δεσμεύσει βέβαια, αλλά δεν έχει ανέβει ακόμα. Θα ανέβει Σεπτέμβρη. findgamer.com. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά. Εγώ σου εύχομαι the best of luck και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αξίζει. Thank you very much. Αξίζει. Και σίγουρα. Σίγουρα θα μάθουμε και σίγουρα εγώ θα κολλήσω πάλι έτσι το δικό μου. Και σίγουρα αξίζει να στηρίξουμε. Εγώ θα έρθω να μου κάνετε μάθημα πάντως. Αλλά θέλω special price. Θα σπονσοράρουμε με δωράκια, ξέρεις. Θα κάνουμε δωράκια προπονήσεις. Έτσι.
Να δείτε και λίγο τη φάση. Μπορεί να γίνεται ένα tournament, ξέρω εγώ, gold και να σπονσοράρετε ότι αυτός που θα κερδίσει θα πάρει, ξέρω εγώ, δύο μαθήματα. Έτσι. Εδώ ο Σόναβι λέει, εγώ θα το σκεφτώ, είμαι gold. Να το σκεφτείς, αδελφούλη. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και κοίτα, είναι μια υπηρεσία που αξίζει. Ελάχιστα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εμείς οι Έλληνες που είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε όσο καλοί είναι άλλοι, θα παίρνουμε πολύ λίγα λεφτά και δεν νομίζω ότι η διαφορά στο coaching από εμάς με έναν, ξέρω εγώ, με τον Άιντρα θα είναι τεράστια. Δεν είναι τόσο τεράστια όσο θα είναι τιμή, η διαφορά τιμής. Δηλαδή πιστεύω αξίζει τον κόπο. Το μόνο σίγουρο. το μόνο σίγουρο διαφορά θα είναι. Ο Κούκης δεν είναι θέμα team grade. Θα μπορούν όλοι, θα μπορούν, εντάξει, θα δούμε. Εννοείται. Ανάλογα, θα δούμε. Θα υπάρχει application για coaches. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να γίνει coach, θα μπορεί να κάνει application. Έτσι. Και θα το μελετάμε. Έτσι πρέπει. Να υπάρχει έτσι ένα αξιοκρατικό έτσι συστηματάκι. Ναι, ωραία. Ναι. Τέλεια. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο προσωπικά. Τα σέβη και τις ευχαριστίες. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλό καλοκαίρι φυσικά. Δεν ξέρω, πριν κλείσουμε, θα πας πουθενά διακοπούλες, κάτι? Θα την κοπανίσω εγώ 15 μέρες. Γεια σας. Ωραίος. Θα πάω Σέριφο. Θεός. Είχα πάει Σέριφο πέρσι με το Έτερον. Έχεις σπίτι εκεί πέρα ή... Όχι, όχι. Θα μείνουμε εκεί. Στο είναι τυπά. Τελείως η φάση σερίφιδες εκεί όλοι, ε. Τι εννοείς? Είναι, το νησί είναι τελείως χημείο. Τρελό. Α, πολύ καλό. Ηρεμία, ψυχραιμία και τέτοια. Τέλεια, τέλεια. Και δεν γουστάρουν τους ξένους. Ωραία, ωραία. Τους ξένους ξένους ή εμάς τους ξένους? Όχι, όχι, οποιονδήποτε δεν είναι από τη Σέριφο. Τους βλέπεις. Η φάση θα δεις είναι περίεργη, είναι τρελή τύπη εκεί. Αφού εμείς θα τους αφήνουμε τα λεφτά, ποιους θα γουστάρουν? Δεν τους νοιάζει. Γιατί θα δεις ότι έχει κατοικίες, φάση παραθεριστές αρκετούς. Και η λογική είναι ότι εδώ είναι για μας, φίλε, που ξέρουμε και ερχόμαστε κάθε χρόνο. Α. Αλλά είναι φανταστικό νησί και άμα πας για ηρεμία και έτσι χαλάρωμα ωραίο, δεν θα το πιστεύεις. Ναι, εντάξει, για τα μπανάκια και αυτά πας. Έτσι, Θεός. Θεός, έχεις κάνει κανένα μπάνιο? Μηδέν. Ή μόνο στο κρυπ κυλιέσαι? Μηδέν, μηδέν. Θεός. Βασικά δεν γουστάρω να πηγαίνω μέσα στην Αθήνα για μπάνιο. Δηλαδή δεν γουστάρω καθόλου μέσα στην Αθήνα. Μου τις πάει όλες οι θάλασσες, είναι άστα να πάνε. Ούτε κι εγώ γούσταρα μέχρι που ανακάλυψα. Είναι μέσα στην πίχλα όλα. Ανακάλυψα μέρος εγώ, αλλά δεν το λέω ούτε του σατανά. Άμα μου βρεις μέρος καλό, έχω φύγει. Θα στο πω μετά offline. Γιατί δεν θα μείνει, γιατί ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ. Κάνεις γυμνισμό εκεί πέρα? Όχι, 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 όχι. Είναι μια πολύ τέλεια, normal παραλία, σε σημείο πολύ γνωστό, καμία σχέση με κοσμικό όμως. Το κοίτα, οποίο απλά πηγαίνουν κοντά, μόνο ντόπιοι. Είναι κοντά στον Πειραιά και στο Λαύριο. Ούτε δεν καν, ούτε καν, ούτε καν. Θα στα πω μετά, σου λέω. Offline. Εγώ δεν πάω ουσιαστικά, γιατί δεν γουστάρω αυτό. Ότι... Ενώ ας πούμε τώρα, αν πας εκεί πέρα στο Σέριφο και αυτά, εκεί πέρα κάνεις μπάνιο και το ευχαριστιέσαι. Άλλη φάση. Σου λέω, είμαι και fan της κολύμβησης, κολυμπάω δηλαδή και πολύ. Είναι μέρος απίστευτάμπλ. Θα στο πω offline, να μπορείς να πηγαίνεις και εσύ σαν άνθρωπος. Βασικά το πω σε όλους όσους βλέπουν το show, γιατί αξίζει. Η παραλία είναι στη Ραφίνα, οι Μαρίκες. Όποιος... Δεν έχεις φύγει μακριά. Αυτό σου λέω, είναι κοντά η φάση. Αλλά είναι τα νερό, δεν καταλαβαίνεις. Καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην Αττική. Στο λέω επειδή κολυμπάω εγώ τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό μισή με μία ώρα κάθε μέρα και ψάχνω και έψαχνα να βρω παραλία για να μπορώ να κολυμπάω σαν άνθρωπος. Α, και να μην βγάζω... Θεσσαλονικοί διαμαρτύρονται, λένε ότι η Χαλκιδική είναι ακόμα πιο βρώμικη. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Παντού στην Ελλάδα πήγαινε σε Σέριφο, σου λέω θα περάσεις μαμό. Δεν το συζητάμε. Έτσι, έτσι. Και Ιόνιο είχα πάει πέρσι Κέρκυρα, πήγα Κέρκυρα και δεν ήταν εκεί ο αντισόσιαλ γάμο του. Τώρα εκεί είναι αντισόσιαλ και μίστας. Το ξέρω, είχα πάει πέρσι εγώ, δυστυχώς και δεν ήταν. Ατυχήσαμε ένα χρόνο νωρίτερα. Reach the Star λέει, Καλκιδική κομπλένε, by the way. Είναι... δεν το αρέσει. Δεν το sorry, του αρέσει, του αρέσει Καλκιδική. Όχι, όχι, λέει ότι είναι καλή και καλά ότι δεν είναι βρώμικη. Έτσι. Παίζει όμως να είναι και αυτός λάρβα, σαν και σένα. Και να ναι, γουστάρει ναι. Creep. Και να αράζει με την Queen of Blades. Α, επίσης, πώς έχεις καταφέρει να κάνεις αυτό το σύστημα? Να έχεις παράνομο δεσμό με την Queen of Blades και ταυτόχρονα να το κρατάς κρυφό και τη μία και την άλλη. Α, γιατί σου λέω, αυτό που έχεις κάνει είναι λίγο παρανοϊκό. Έχω το, σούπα, το κόλπο. Είναι οι καθημερινές βλέπω την Queen of Blades και Σαββατοκύριακα που και που. Queen of Blades, αλλά περισσότερο Ελεάνα.
πού και πού, μου αρέσει που λες πού και πού, καμιά Queen of Blades θα την παίξω στη ζούλα. Πού και πού ενδιάμεσα φέρνω και την Queen of Blades λίγο. Θεός κυρίες και κύριοι, ένα round of applause, άμα υπήρχε λάθος θα έπρεπε κανονικά να σου αρέσουν πολλά χειροκροτήματα και πολλά παλαμάκια. Καμπό, έχουν κλείσει μάτια, έχουν κλείσει όλα, οπότε σε χαιρετώ. Okay. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια. Καληνύχτα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είσαι καλά. What a freakingly good gentleman, Mr. Greek Army. Excitingly good. Του άρεσε το cowboy. Κλαπ, 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 βλέπω και στο chat. Κλαπ, 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 κάνει και ο cowboy. Κλαπ, κλαπ, κλαπ και σε εσένα εκεί έξω που άντεξε σήμερα αυτό το μαραθώνιο, παιδιά, είναι 6 ώρες cast. Cowboy, δηλαδή, κοιτάξτε τα μάτια πώς έχουν κλείσει από τις δύο οθόνες. Τις δύο οθόνες έχω εδώ πέρα. Τώρα θέλω να αρχίσω να κουνάω την κάμερα και να σας δείχνω τι παίζει. Γιατί τα έχω χάσει τελείως. Τελείως αντιπροφέσινο αυτή τη στιγμή ο Cowboy. Άρα λοιπόν, πριν κλείσουμε και πριν Cowboy εξαφανιστεί για άγρια δύση, καβαλήσει υδραλίσκους και μπει μέσα στην cyber παράγκα του. Άρα λοιπόν, όσου, για όσους από εσάς είδατε και το 100 man kumite και το αντέξατε. By the way, για όσους από εσάς δεν περιμένετε το StarCraft, θα σας άρεσε. Για όσους από εσάς είδατε το πρώτο κομμάτι, τα addiction των games. Ήταν σκληρό, δύσπεπτο και δογματικό, αλλά αξίζει τον κόπο. Βάλτο, άμα είσαι ένας από εμάς, τους nerds, να ξέρεις τουλάχιστον τι σου γίνεται. Και μετά παίξε ό,τι θέλεις. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Να ξέρεις τι σου γίνεται. Να ευχαριστήσουμε Hot Cookies, Antisocial και Mista. Antisocial και Mista αυτή τη στιγμή είναι full διακοπές τα παιδιά στην Κέρκυρα. Πιο πριν άμα ξεκινάγαμε θα ήταν available, αλλά πίνουν, κάνουν, κολυμπάνε, τρέχουν και καλά κάνουν γιατί καλοκαίρι είναι. Στα παιδιά τα σέβη μου να τους δώσω άλλη μια φορά. Μούτα, το Δράκο, τον Ατελείωτο, ο οποίος λιώνει και ετοιμάζεται για έναν μάστερ, αν δεν έχει πάει ήδη, θα τον τσεκάρω μετά. Lunatic και starcraft2.gr, παρόλο που η μουσική του είναι τελείως απέσια, δηλαδή όποτε μπαίνω και στο stream του Πουκιαπού και ακούω αυτά τα drummer bass, κυρνάω πίσω στο 1995, ξέρω εγώ, με happy hardcore και τέτοια. Όλους τους νικητές που θα τους στείλουμε τα δωράκια τους και τον payback από την προηγούμενη φορά, δεν σας έχω ξεχάσει. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε διευθύνσεις και στοιχεία τέλεια γραμμένα, όνομα, διεύθυνση, πόλη, οδό, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό οδού και αυτά. Cowboy λοιπόν, καθώς ετοιμάζεται να καβαλήσει τον υδραλίσκο, που είναι. Που είναι. Πού είσαι, Χάρη. Α, by the way, το quiz της ημέρας. Ποιος είναι αυτός ο κύριος. Για να δω. Εγώ όταν την είδα πρώτη φορά νόμιζα ήταν ο Σεφερλής. Όπως πολύ σωστά γράφει ο Hot Cookies, το Nerd, Total Biscuit. Εγώ προσωπικά πλέον θα το λέω από εδώ και πέρα Total Seferlis. Γιατί όσο cool και ωραία είναι η φωνή του, όταν είδα The Man Behind the Voice, πραγματικά έτσι λίγο έσπασε η καρδούλα μου. Λίγο έκλαψα. Γιατί ωραία φωνούλα έκανε, ωραίος, αλλά δεν παίζει και πολύ στάρκα από το έχω καταλάβει ο άνθρωπος. Και η φωνή του έτσι ωραία και σεξι και αούα, αλλά είναι λίγο, τώρα καλαμπουράκι που λέω κι εγώ, είναι λίγο επικίνδυνος ο τύπος. Δεν ξέρω, για τσεκάρετε λίγο φάση. Και δεν είναι θέμα καράφλας, και ο cowboy καράφλας είναι. Εντάξει, καράφλες υπάρχουν πολλοί.
Και ο Γκουσγούνης Καράφλας είναι και ένα από τους πιο διάσημους Έλληνες. Και ο Πρωθυπουργός Καράφλας είναι και είναι ο Πρωθυπουργός σας. Και ο μπαμπάς του Πρωθυπουργού σας Καράφλας ήταν και μας πήγε εδώ, μας πήγε και έκανε τα καλύτερα όργια. Εντάξει, στην Ελλάδα οι καράφλες παίζουν φουλ και ο Μπρους Γουίλης Καράφλας είναι. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι να είσαι καράφλας. Το θέμα, όπως λέει ο Cowboy, είναι να μην μοιάζει με παιδόφιλο. He's fucking dangerous. God damn it. Και αυτό είναι που λέει ο Cowboy το καλαμπούρι. Ότι εντάξει, για πλακίτσα λέμε και καλά, πως είσαι έτσι και τέτοια. Μέχρι εκεί. Όχι τώρα στα σοβαρά. Ελπίζω να το πιάνουμε το καλό. Είναι ένα αστιάκι. Και για του λόγου το αληθές. That's right. Εδώ. Για stalking και να μην παίζει δέσιμο. Ότι στο κάρο 13χρονα. God damn το biscuit. Όσο ωραία και σωστή είναι η φωνή σου, το παρουσιαστικό σου, it's freaking scary. Παρ' όλα τα αυτά, κάπου υπερτεράστιος, είχε τα balls να πάει να κάνει κάμερα. Whatever. Θεός. Δυνατός, δυναμίτης. Και με αυτή τη βόμβα, μετά από αυτό το stalking, τσεκάρετε το άλλη μια φορά. Damn, fuckers. Damn. Stay away from my children. You stay away from my boy, man. Stay away from my girls as well. Just stay the freak away from them. Άμα κάποιος από εσάς είναι κάτω από 18 και τον πλησιάσει τύπος με αυτή τη φάτσα ή παρόμοιου τύπου φάτσα, get the fuck out of there, son. It's gonna blow. Cowboy, disappear.